Την ώρα που οι προσφυγικές μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα συνεχίζονται, ο Γιώργος Κουμουτσάκος βρίσκεται στην Άγκυρα προκειμένου να συζητήσει την κατάσταση με τον Τούρκο ομόλογο του. Στην Τουρκία θα έχουν συναντήσεις και οι υπουργοί εσωτερικών Γερμανίας και Γαλλίας, Ζεεχόφερ και Καστανέρ αντίστοιχα, πριν επισκεφτούν και την Ελλάδα. Ο Γιώργος Κουμουτσάκος ενημέρωσε πριν φύγει τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Μεταξύ Μαΐου και σήμερα υπάρχει αύξηση της τάξης του 200%. Σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, η αύξηση είναι της ίδιας περίοδου, αύξηση της τάξης του 110%. Ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για τη μεταναστευτική πολιτική, παρουσίασε και την εικόνα που βρήκε η νέα κυβέρνηση στις δομές φιλοξενίας. Επικίνδυνα ξεχυλισμένα, με διπλάσιους ή και τριπλάσιους πληθυσμούς, κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, δηλαδή τα hot spots και τα camps, στα νησιά και οριακά στην ενδοχώρα. Την ίδια στιγμή, Ελλάδα, Κύπρος και Βουλγαρία σχημάτισαν κοινό μέτωπο στο μεταναστευτικό ζήτημα και θα ξεκινήσουν τις δράσεις τους από το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ερχόμενη εβδομάδα. Αρχικά, οι τρεις χώρες ζητούν τη δέσμευση περισσότερων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της κατάστασης, περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αποτελεσματικότερο μηχανισμό επιστροφών και πλήρη εφαρμογή της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας.